Σήμερα η Λάρισα έχασε με τον Βασίλειο της Τούμπας. Πήγατε κάποια παράπονα από τη διαιτησία, το παιχνίδι και ό,τι έχετε να πείτε. Πρώτα από τα συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την νίκη. Δικαίως νίκησε, αν και κατά την άποψή μου, αν ο διαιτητής σε μια πασιφανή φάση για πέναλτι και μου κάνει εντύπωση πως και ο χειριστής του ΒΑΡ δεν την έδειξε καθόλου, δεν του επέδειξε καθόλου, θα μπορούσε να μας δώσει το πέναλτι στις αρχές του αγώνα. Οπότε ήταν πιθανόν, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα νικήσουμε, ότι θα είχαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στη διάρκεια του αγώνα. Εμείς διαχειριστήκαμε τον αγώνα αυτό. Δυστυχώς είχαμε μια οδυνηρή ήττα με τη Λαμία, αδικαιολόγητα οδυνηρή ήττα, όπως είχαμε και μια οδυνηρή ήττα στο κύπελλο με την Καλαμάτα που από τότε είχε 6 σερί ήττες στο ποτάλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτά σε μένα δεν πρέπει να παρατηρείτε. Έχουμε καλή ομάδα φέτος και είμαι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος θα παθέψουμε για τις θέσεις της Ευρώπης. Λέγοντας αυτά, εννοείται ότι την μετρακτική περίοδο του Ιανουαρίου έρχονται αλλαγές. Είναι βέβαιο ότι για μένα δεν περνάει τίποτα παρατήρητο πάρα από πολλά χρόνια και όσοι με γνωρίζουν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Είναι βέβαιο ότι θα ενισχυθούμε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου με πρωτοκλασσά τους παίκτες και έχουμε βέβαιως μια βάση εξαιρετική την οποία δεν επιθυμούμε να αλλάξουμε, η οποία και με τον Βάρντα και τον Κάτσε γίνεται ακόμη καλύτερη, αλλά σε κάθε περίπτωση καθόλου και χωρίς αυτούς είμαστε μια αξιόπιστη ομάδα η οποία μπορεί να αντιμετωπίζει αξιοπρεπώς τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, να κερδίζει τον Παναθηναϊκό, να κερδίζει εκ προσέδρας τον Άρη. Δεν είμαστε μια ομάδα που δεν υπολογίζει σύνδυνα δύναμη πια. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να σταθεροποιηθούμε σε ένα επίπεδο ποδοσφαιρικό των νικών παρά της διαχειρίσεως της παραμονής, ώστε να βλέπουμε ψηλά. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα σαν ομάδα. Έχουμε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ελλάδος, ένα φανταστικό προπονητικό κέντρο, το οποίο μάλιστα τώρα θα το κάνω ακόμη καλύτερο, φτιάχνοντας ένα μικρό ξενοδοχείο. Και εκείνο που μπορώ να σας πω ακόμη είναι ότι, σαν ομάδα με τον κόσμο μας, με την ιστορία μας, πρέπει να είμαστε θέση Ευρώπης μονίμως. Ένα σχόλιο για τον αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και την Κυριακή που μας έρχεται. Εύχομαι να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Με ενοχλεί αφάνταστα και θα το πω ευθέως. Όταν βλέπω να διαμαρτύρονται για διαιτησία Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ενοχλούμε, γιατί αυτές οι ομάδες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές όταν μιλούν για διαιτητικές έννοιες. Ας μαζευτούν όλοι μαζί, ας φωνάξουν και εμάς τους αξιόπιστους ιδιοκτήτες, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες σε κάποιες ομάδες. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα φαινόμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και να διαχειριστούμε σωστά την κοινωνική εκδήλωση ποδόσφαιρο. Είναι αδιανόητο το κορυφαίο κοινωνικό γεγονός παγκοσμίως στην ένα αντικοινωνικό γεγονός. Βεβαίως υπάρχει μια πρόοδος φέτος. Τα τελευταία δύο χρόνια το πρωτάθλημα είναι πιο αξιόπιστο. Αλλά ξέρετε, εκείνο που ενδιαφέρει πια είναι ποιες ομάδες θα πάνε στα play-off. Εάν θέλουν να έχουν αξία τα play-off, πρέπει να πάνε αξιόπιστες ομάδες με αξιόπιστους ιδιοκτήτες, οι οποίες θα παίξουν τα παιχνίδια όπως πρέπει να τα παίξουν. Αλλιώς θα είναι μια παροδία ποδοσφαίρου. Το ίδιο είναι και τα play-out. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξει η ηγεσία του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς το ποδοσφαίρο του ελληνικού διοικούν εραστέχνες παράγοντες, οι οποίοι δεν έχουν διαχειριστεί ούτε μία μικρή αστεχνική ομάδα και οι οποίοι δεν ξέρουν τα προβλήματα πραγματικά του ποδοσφαίρου. Εμείς που τα γνωρίζουμε χρόνια, πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί. Εμείς βάζουμε τα χρήματα, εμείς έχουμε το άγχος, εμείς είμαστε εγγυητές των ομάδων μας και να ξανακάνουμε το ποδόσφαιρο αυτό που θυμάμαι εγώ όταν πήρα μεταγραφή στον Ηρακλή το 1969 που ονειρευόμουν να παίζω στο Καραϊσκάκι, να παίζω στην Τούμπα, να παίζω στον Παναθηναϊκό, να παίζω στα γήπεδα γεμάτα, όχι να είναι πια μια αντικοινωνική εκδήλωση στα χέρια αλητών και εμπόρων ναρκωτικών. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι να δουλέψουμε για το ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζω τι θα κάνει ο κ. Αβγιανάκης. Εγώ πάντα βλέπω τους νέους υπουργούς με επιφύλαξη και ελπίζω και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αλλάξει, γιατί είναι αδιανόητο να δίνουμε στην ΕΠΟ 10,5 εκατομμύρια το χρόνο σε ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο και η ΕΠΟ να βλέπω από 58 υπαλλήλους σε περίοδο κρίσεων να έχει 110 υπαλλήλους, να διπλασιάζουν τους μισθούς τους, από 2 νομικούς συμβούλους να έχουν 7 νομικούς συμβούλους και αντί να κοιτάζουν να προοδεύει το ποδόσφαιρο, ουσιαστικά να φτάνουμε στο σημείο μετά από μια οδυνηρή διαδικασία για το ποδόσφαιρο από το 1996 και μετά, να ζητά ιδανικά η ΕΠΟ από την UEFA γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα έξοδα τα οποία η ίδια δημιούργησε. Βλέπω αυτά που ζητάει ο Αναστασιάδης ζητώντας υπέργο από ΣΑΕΚ αποζημίωση. Βλέπω αυτά που πήρε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο υπάλληλος της ΣΑΕΚ, ο οποίος είναι ο μόνιμος υπάλληλος της ΣΑΕΚ και τόλμησε αθλητικός δικαστής προχθές να πει δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ. Είναι αυτός κάνει το κομμάτι σε την Ελλάδα. Αυτός πηγαίνει σε όλες τις εκλογές των ΕΠΣ μαζί με έναν Ντάσιο από την Αχαΐα, από μια ταβέρνα και με έναν Δαήλ πρόεδρο Αχαΐας. Μάλιστα έμαθα ότι ψηφίσαν σε κάποιες εκλογές. Και κανείς να μην παρατηρεί αυτά που γίνονται. Όλοι αγωνίζονται πώς θα κερδίσουν τις εκλογές των ΕΠΣ ώστε να ελέγχουν τους διαιτητές. Και αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το αντιλαμβάνεται ο κύριος Σαββίδης, δεν το αντιλαμβάνεται ο κύριος Μαρινάκης, δεν το αντιλαμβάνεται ο κύριος Αλαφούζος. Βεβαίως ο κύριος Μελισσανίδης το αρέσει γιατί τον έχει στα πόδια του, αλλά όλοι να θυμούνται ότι είναι ο υπάλληλος, ο οποίος έπαιρνε ένα χιλιάρικο σπάλιο Τετάρτης Εθνικής
και έφυγε από την ΕΠΟ με Καγιέν 200.000 ευρώ που αγόρασε από τον Τραυλό και πήρε 350.000 αποζημίωση, ενώ είναι οι κασέτες ζωντανές ακόμα από τα Κοριόπολης που τον είχαν ακούσει όλοι και τον ακούγαμε όλοι να μιλάει για τα παιχνίδια μαζί με την Ηλιούπολη και τον Τσακογιάννη. Άρα λοιπόν πρέπει να τελειώνει αυτή η φαρσοκομωδία και εγώ το λέω ευθέως, δεν ανέχομαι να υπάρχει Σαββίδης Μαρινάκης ή Μαρινάκης Σαββίδης, αλλά Φούζος παντοδύναμη οικονομικά, παντοδύναμη κοινωνικά και να αλωνίζει ακόμη ο Θωμάς ο Μητρόπουλος κατά τσιράκια του. Είναι απαράδεκτο, εγώ χρόνια τα λέω, ας τα αξιοποιήσουν.